μία ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Χρυσόγεννη. Κύριε Δρούτσα, επειδή συμμετείχατε και στην κυβέρνηση πριν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι ποσοστό έχει απορροφηθεί από τα 309 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε η Επίτροπος στην Ελλάδα για το θέμα των μεταναστών? Γιατί αναφερθήκατε σε κόστος το οποίο δεν μπορούν να πληρώσουν οι Έλληνες. Αλλά υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι. Η Ελλάδα τους έχει εξαντλήσει. Από τους πόρους που διατίθεται για εθελοντικό, να επιστρέψουν δηλαδή εθελοντικά στη χώρα τους. Υπάρχουν 3.000 αιτήσεις. Πόσες από αυτές έχουν λάβει απάντηση και έχουν διατεθεί υπάρχοντες πόροι? Και στο τέλος, πόσες από τις αιτήσεις για άσυλο έχουν εξεταστεί και έχουν δοθεί σε αιτούντες άσυλο, που θα έλεγε ένα μεγάλο πρόβλημα? Ευχαριστώ, κύριε Χρυσόγελε. Παρακαλώ, κύριε Δρούτσα. Κύριε Χρυσόγελε, θα μου τρέψετε να πω ότι δεν θα μπω σε αυτό το παιχνίδι να μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μια έσω